Τέλη Μαρτίου θα πρέπει να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ιστρώων νεκρών που θα ελέγχει το λαθρεμπόριο καυσίμων από τα πρατήρια στο νομό Ξάνθης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Σιούτα, οι βενζινοπόλεις της περιοχής θα έχουν τοποθετήσει το σύστημα και θα είναι καθόλου έτοιμοι. Μέχρι 27 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για το νομό της Ξάνθης για να υπογράψουμε με τις εταιρείες οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στην τοποθέτηση του συστήματος ιστρώων νεκρών στο νομό της Ξάνθης και Κομωτίνης. Σε όλη τη Θράκη και στον Εύρο. Έχουμε ίδια ημερομηνία τοποθέτησης. Από τη στιγμή που θα υπογράψουμε 27 Μαρτίου, απλώς θα δηλώσουμε τον εγκαταστάτη. Κάποιοι μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες και πιο μπροστά, δεν το συζητάμε αυτό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει πιο πολύ. Μέχρι 27 Αυγούστου πρέπει να είμαστε το σύστημα. Από 27 Αυγούστου πρέπει να δουλεύει πλήρως, να συνδεθούμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ πιστεύω ο χρόνος υπάρχει αρκετός. Και πιστεύω ότι η Ξάν θα είναι έτοιμη μέχρι 27 Αυγούστου να δουλέψει όσοι αποφασίσουν να το βάλουν. Βάζοντας φυσικά κάτω αν συμφέρει να το βάλει, αν θα κάνει απόσβεση, γιατί μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο, να μην γελιόμαστε, θα κοστίσει πάνω από 20 χιλιάρικα. Πιστεύουμε ότι είναι το καταλληλότερο σύστημα για να μπορέσουμε του χρόνου τουλάχιστον να πουλήσουμε τη θέρμανση εκεί που πρέπει να πουλιέται και όχι να πουλιέται σε μια τιμή πολυτέλειας. Και να ξαναγκάζουμε τον κόσμο να στρέφεται σε άλλους τρόπους για να αισθανθεί. Είμαστε αναμονή, πιστεύω θα κλείσουν όλα ομαλά. Όπως προσθέτει ο κύριος Χιούντας, ήδη υπάρχει ποσοστό πρατηριούχων οι οποίοι δεν θα τοποθετήσουν το σύστημα ιστρώων νεκρών. Ήδη έχουν δηλώσει κάποιοι, δεν θα το βάλουν και δεν θέλω να μιλήσω ονομαστικά. Μιλήσαν και για μαγαζιά που είναι στην πόλη μέσα. Για κεντρικά μαγαζιά της πόλης. Κάποιος δεν θα βάλει. Στα χωριά, φυσικά, αυτοί που έχουν μικρές καταναλώσεις δεν θα το τοποθετήσουν. Αυτό που η πίεση δικιά μας από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που θέλουμε είναι να πληρωθούν έγκαιρα το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης που θα δοθεί να φτάσει έγκαιρα στους προμηθευτές για να μπορέσουμε να τοποθέσουμε γιατί δεν μπορούμε να το πληρώσουμε εξ ολοκλήρου όλο. Είχε ένα 30% επιδότηση, αυτό τουλάχιστον πρέπει σε αυτό το κράτος να έχει μια συνέπεια και να τα απεξέλθει ώστε να, το 30% να μην το επιβεβαιωθούμε εμείς. Τι ποσοστό εκτιμάτε ότι θα κλείσουν τελικά αν δεν βάλουν το σύστημα? Σε μια πρώτη εκτίμηση για 20% στην Ξάνθη, που είναι μεγάλο ποσοστό. Και φυσικά επειδή ο χρόνος περνάει και όταν περνάει ο χρόνος δυστυχώς βγαίνουν και τα κρυμμένα του συστήματος, δηλαδή όλοι μιλούσαν για ένα κόστος 10-12 χιλιάρικα, τώρα βγάζουν ένα φασούλι το οποίο μας λέει ότι εμείς πρέπει να λιτρομετρήσουμε τις εξαμενές μας εξ αρχής, για να μην έχουμε τις μεγάλες αποκλίσεις. Και συνέχεια ο συντελεστής της απόκλισης που υπάρχει όσον αφορά πώληση, αγορά, καζάνι, μειώνεται με αποτέλεσμα πολλοί που είναι στο όριο στο 1%, τώρα ζητάνε 0,85, 0,95, 0,85, 0,8. Αυτός που είναι κάτω από το 1% πρέπει να κάνει λιτρομέτρηση εξ αρχής, να λιτρομετρήσει τα καζάνια εξ αρχής. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και μια διαδικασία η οποία απαιτεί χρήματα. Ταυτόχρονα δεν αποκλείται το ενδεχόμενο καθυστέρηση στη διασύνδεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τα συστήματα ιστρών νεκρών των πρατηρίων, όπως προέκυψε από την ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων.